Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε? Καλά, εσύ? Καλά είμαι και εγώ. Να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας το ευλογημένο που δεν είναι τυρί, είναι ένα plant-based φυτικής βάσης προϊόν, χωρίς λακτόζη, γλουτένη και συντηρητικά. Παρασκευάζεται από εξαιρετικής ποιότητας φυτικές πρώτες ύλες και είναι εμπλουτισμένο με την πολύτιμη βιταμίνη Β12. Μπαίνει στο τοστ, στο σάντουιτς, στις σαλάτες, στις πίτσες, στα μαγειρευτά, στα πάντα όλα. Ναι, καλά, εννοείται ότι και εγώ βλέπω αυτό το παιχνίδι. Γενικώς η μέρα πια από χθες γεμίζει με ποδόσφαιρο, γιατί τέσσερα παιχνίδια πλένουμε το κεφάλι. Μέχρι να τελειώσει με το ένα, να δεις τι είδες, να καταλάβεις, πας στο επόμενο. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και είναι πολύ απαιτητικό όλο αυτό, γιατί προσπαθείς να την επεξεργάζεσαι και την πληροφορία και όχι μόνο να τη χαζεύεις. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, από την άλλη είναι και πάρα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, γιατί έτσι κι αλλιώς το παγκόσμιο κύπελλο πάντα είναι η κορυφαία έκθεση ποδοσφαίρου. Και άρα, αν κανείς το κοιτάζει από την πλευρά της τακτικής, των τακτικών, των συστημάτων, γενικώς όλων όσων προσπαθούν να κάνουν οι προπονητές, και δεν αναφέρομαι τελικά μόνο στο τακτικό κομμάτι αλλά και στο ψυχολογικό, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάντα είναι μια πολύ μεγάλη επιρροή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο αλλά και για το ευρωπαϊκό, που εμάς μας απασχολεί και το παρακολουθούμε περισσότερο. Παίρνουν ιδέες προπονητές, πράγματα που τα βλέπεις στα παγκόσμια κύπελα διαχρονικά τώρα αυτό. Μπορεί να πάμε πολλά χρόνια, 50-60 χρόνια πίσω, και να δούμε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου να επηρεάζει πολύ την νοοτροπία και τις ιδέες των προπονητών στο ποδόσφαιρο. Δεν λέω βέβαια ότι μέχρι εδώ έχουμε δει τίποτα φοβερές καινοτομίες ακόμα, αλλά δεν περιμέναμε κιόλας ότι θα τα δούμε στην πρώτη αγωνιστική, γιατί οι ομάδες αφενός δεν είχαν τον χρόνο να προετοιμάσουν σπουδαία πράγματα. Σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας δεν μπορεί κανείς προπονητής να δημιουργήσει νέο αγωνιστικό μοντέλο για την ομάδα του. Την πεπατημένη ακολουθούν στην πραγματικότητα εδώ στην πρώτη αγωνιστική, και γι' αυτό και οι ομάδες που έχουν φρέσκους προπονητές, καινούριους προπονητές, έχουν ζοριστεί. Το λέω και φέρνω στο κεφάλι μου το Ιράν, που ήταν πολύ προβληματικό. Βέβαια εκεί είναι και ψυχολογικοί οι λόγοι, αλλά ήταν και αγωνιστικοί. Έχουν καινούριο προπονητή, αυτός δεν είχε και πολύ χρόνο στη διάθεσή του, δεν μπορούσε να έχει ετοιμάσει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Σε αυτό το μάτς που βλέπουμε τώρα, λέω ότι το Μαρόκο έχει πολύ ενδιαφέρουσα τακτική μέσα στο παιχνίδι. Αυξομειώνει τις εντάσεις στην συμπεριφορά του. Άλλοτε γίνεται πολύ επιθετική η ομάδα του Μαρόκου και ανεβαίνει πολύ ψηλά στο τερεν, όταν δεν έχει την μπάλα, και πιέζει πάρα πολύ την Κροατία και της δημιουργεί πρόβλημα, άρα και την απονευρώνει και δεν την αφήνει να δημιουργήσει, και την ίδια ώρα διαρκώς αποκτά δικαίωμα για να κάνει παραπάνω επιθέσεις. Δεν έχει ουσία βέβαια, και αυτό είναι που λείπει και από τις δύο ομάδες. Για την Κροατία θα πω ότι κάπως έτσι την περίμενα στο πρώτο παιχνίδι της, να είναι πολύ συντηρητική. Δεν μου προκαλεί έκπληξη δηλαδή αυτό που έχουμε δει μέχρι εδώ. Mm-hmm. Είναι ένας όμιλος ζώρικος, άρα το πρώτο που νοιάζει μια ομάδα με την εμπειρία της Κροατίας είναι να ξεκινά χωρίς να χάσει. Έχει να παίξει με το Βέλγιο, δεν χρειάζεται να το αναλύσω το Βέλγιο, έχει να παίξει και με τον Καναδά, ο οποίος έχει ταξιδέψει στο Κατάρ με τη φήμη μιας ομάδας που μπορεί να μας είναι άγνωστη των Ευρωπαίων, αλλά έχει δημιουργήσει πολύ ενδιαφέρουσα δυναμική στην διάρκεια της τελευταίας περίπου διετίας. Άρα είναι πολύ φυσιολογικό, άλλωστε μοιάζει και με κανόνα της πρώτης αγωνιστικής, οι ομάδες να πηγαίνουν πολύ, να ξεκινούν πολύ συντηρητικά, να προσέχουν πρώτα απ' όλα να μην δεχθούν γκολ και φέρουν τον εαυτό τους σε πολύ δύσκολη θέση, και αν παίρνουν ρίσκα και αν γίνονται πιο τολμηρές, το κάνουν στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού, εάν και εφόσον αντιλαμβάνονται, διαβάζουν μέσα στο παιχνίδι ότι αυτό τους επιτρέπεται να το κάνουν. Δεν είναι το καλύτερο μάτς που έχουμε δει. Πιθανόν είναι ακόμη ένα παιχνίδι που θα τελειώσει το 0-0. Έγινε λίγο, δημιουργήθηκε μια μόδα στην διάρκεια της χθεσινής μέρας που είχαμε δύο παιχνίδια χωρίς γκολ. Από τη χθεσινή μέρα θα θυμάμαι προφανώς αυτό που είδαμε νωρίς τέτοια ώρα χθες, αυτό που έκανε η Σαουδική Αραβία. Βασίλη, σε αυτό που έλεγες πριν με τους προπονητές, το χθεσινό αυτό με αφορμή τη Σαουδική Αραβία,
δεν ήταν και μια, πώς να το πω, σφραγίδα του προπονητή το γεγονός ότι ρίσκαρε, έχει πολύ ψηλά την αμυνά του για να βγάζει διαρκώς offside τους Αργεντίνους και τελικά δικαιώθηκε. Δηλαδή δεν θύμισε λίγο προπονητές παλιούς μπάσκετ με τη ζώνη που κάθονταν όλοι μέσα και σου λέει άσε στον τρίποντα, πώς θα βάλουνε. Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Θα πω το εξής τώρα. Έχουμε δει το παιχνίδι και κανείς μπορεί να πει εντάξει, κινήθηκε ο Θεός, η Αργεντινή είχε 15 ευκαιρίες, τις αναλογούσε στην ποιότητα των ευκαιριών που έκανε, τις αναλογούσαν δύο γκολ, βρήκε τελικά μόνο ένα, άρα λίγο κινήθηκε ο Θεός και μια ομάδα που έκανε τρεις τελικές προσπάθειες και είχε δύο σουτ στην εστία, πέτυχε δύο γκολ. Ναι, είναι έτσι, αν το κοιτάξει κανείς μόνο τα γεγονότα του παιχνιδιού είναι έτσι, αλλά αν το κοιτάξει έτσι θα αδικήσει πάρα πολύ αυτό που έκανε η Σαουδική Αραβία, γιατί είναι μια ομάδα πολύ πολύ χαμηλότερων κυβικών. Να σκεφτεί κανείς ότι η χρηματιστηριακή αξία των παικτών της Σαουδικής Αραβίας είναι περίπου 36 εκατομμύρια και η χρηματιστηριακή αξία της Αργεντινής είναι 643 εκατομμύρια. Δηλαδή η διαφορά είναι ένα χάος. Άρα για να κερδίσουν τα 36 εκατομμύρια τα 643, πρέπει να έχουν και τύχη. Και λέω πρέπει να έχουν τύχη όχι σε σχέση με το πώς ολοκλήρωνε τις επιθέσεις της η Αργεντινή. Το λέω σε σχέση ακριβώς με αυτό που είπες. Έκανε μια επιλογή ο Ερβέ Ρενάρ να βάλει την ομάδα του να στηθεί πολύ ψηλά στο τερέν. Η αμυντική γραμμή όταν βρισκόταν σε φάση άμυνα στη Σαουδική Αραβία συχνά έφτανε στη γραμμή, στη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Δηλαδή στηνόταν στα 45 και στα 50 μέτρα από την δική της εστία. Και όταν το κάνεις αυτό και απέναντι είναι η Αργεντινή, όσο καλά και όσο καλή είναι η επικοινωνία και αν έχει η ομάδα σου, όσο καλά εκπαιδευμένη και αν είναι σε σχέση με πότε παίρνει το έναυσμα για να ανέβει ψηλά η άμυνα και να προσπαθήσει να αφήσει εκτεθειμένον έναν επιθετικό ή τους επιθετικούς, όσο λοιπόν καλά και αν τα λειτουργήσεις όλα αυτά, όταν βγαίνει η αντίπαλη ομάδα 10 φορές σε θέση offside, η αντίπαλη επίθεση, πρέπει να έχει σταθεί και λίγο τυχερός. Και το λέω γιατί ένα από τα offside που θυμάμαι στον Λαουτάρο Μαρτίνες, μόνο στη σημερινή εποχή με το ημιαυτόματο offside θα μπορούσε να έχει υποδειχθεί. Αν είχε υποδειχθεί χωρίς ημιαυτόματο, εδώ και με το ημιαυτόματο offside γίνεται φασαρία, πόσο μάλλον αν δεν υπήρχε. Σωστά. Δηλαδή συζητάμε για την πρώτη διοργάνωση στην οποία στο κέντρο της μπάλας υπάρχει ένας αισθητήρας που διαρκώς δίνει πληροφορίες για το που βρίσκεται η μπάλα. Την ίδια ώρα που υπάρχουν καμιά κοσαριά κάμερες καρφωμένες στο ταβάνι, δηλαδή στο στέγαστρο των γηπέδων, για να έχουν διαρκώς τις θέσεις των ποδοσφαιριστών και όλη αυτή η πληροφορία να πηγαίνει να φτάνει τελικά στον ψηφιακό διαιτητή και τους ψηφιακούς διαιτητές και άρα να μπορούν να ξέρουν και να υπολογίζουν χωρίς πολύ ανθρώπινο χέρι το αν ένας ποδοσφαιριστής είναι σε θέση offside τη στιγμή που δέχεται την πάσα. Σε μια προηγούμενη εποχή λοιπόν, ακόμη και στο προηγούμενο Μουντιάλ δηλαδή, πιθανόν αυτό ειδικά που κουβεντιάζουμε, το ένα offside του Λαουτάρο Μαρτίνες να μην είχε υποδειχθεί ούτε από το VAR. Άρα λέω ότι η Σαουδική Αραβία μπορεί να τα έκανε όλα καλά, παρόλα αυτά αν δεν είχε σταθεί και τυχερή δεν θα το είχε καταφέρει αυτό. Και αν κάνουμε και την ανάποδη ανάγνωση, τυχερή. Δεν λες ακριβώς τυχερή, αλλά ήταν παραπάνω από το συνηθισμένο αυτό που έκανε στις εκτελέσεις, γιατί οι δύο εκτελέσεις των γκολ που πετυχαίνει, σε αυτές τις εκτελέσεις οι ποδοσφαιριστές της βρίσκονται σε θέση και κατάσταση παιχνιδιού, στην οποία ο εκτελεστής ευστοχεί στο πρώτο γκολ 6 φορές στις 100 και στο δεύτερο γκολ 3 φορές στις 100. Άρα αν για τον μέσο ποδοσφαιριστή είναι αυτά τα δεδομένα, πόσο παραπάνω και για έναν ποδοσφαιριστή που δεν παίζει στο Champions League, δεν είναι κάποιος που παίζει σε elite επίπεδο με όρους παγκοσμίου ποδοσφαίρου, γιατί όλοι αυτοί που έπαιζαν και οι εκτελεστές παίζουν στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Ναι, είναι καλοί παίκτες, είναι και δοκιμασμένοι παίκτες. Ο δεύτερος σκόρερ, ο Αλ Νταουσαρί, είναι ο Μέση της Σαουδικής Αραβίας, έχει πάρει δύο φορές το Ασιατικό Champions League, δεν είναι πώς να πω, κάποιος που βρέθηκε εκεί, του βρέθηκε η μπάλα στα πόδια και σούταρε, είναι το καμάρι της Αλ Χιλάλ, μιας σημαντικής ομάδας για τη χώρα του και για την περιοχή θα έλεγα. Παρόλα αυτά
Στάθηκε και τυχερή η Σαουδική Αραβία. Αλλά το βλέπεις υπουργό αθλητισμού μετά την καριέρα του, δηλαδή. Εύκολα. Πολύ εύκολα. Εάν μάλιστα έχει και συνέχεια αυτό, που αν κρίνεις από τα πρώτα λόγια, το δημόσιο λόγο, γιατί εμείς τώρα τα εσωτερικά το τι κάνουν οι Σαουδάραβες δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά στις κουβέντες τους βλέπεις ότι η νοοτροπία τους είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή ότι... Πήγαμε Σαουδική Αραβία στο ξεκίνημα της εκπομπής και μάθαμε ότι έκαστος ποδοσφαιριστής πήρε πριν από το βασιλιά 1,5 εκατομμύριο δολάρια και μία Rolls Royce. Άκου τώρα. Δεν είναι πολύ δύσκολο να χάσουν το μυαλό τους τώρα. Αλλά έχουν έναν προπονητή που είναι πολύ έμπειρος, που έχει κατακρίσει δύο φορές το Κόπα Αφρικα και με διαφορετικές ομάδες. Και μία από αυτές ήταν η Ζάμπια. Δηλαδή, ακραίο. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει συνέχεια. Επίσης είναι κάποιος ο οποίος έχει φάει μια σφαλιάρα στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο που είχε πάει με το Μαρόκο και έφυγε με έναν βαθμό, μια ισοπαλία. Κυρίως λόγω των αποτελεσμάτων και όχι της εικόνας της ομάδας του, είχε φάει και αρκετό ξύλο. Δηλαδή υπήρχαν σχόλια στα διεθνή μίντια, όχι του Μαρόκου, δεν έχω ιδέα τι έγραφαν εκεί, αλλά τα σχόλια ήταν ότι εντάξει, δικαιολόγησε την παρουσία του επειδή βοήθησε, μάλλον προσέλκυσε αρκετές γυναίκες που για χάρη του είδαν τον παγκόσμιο κύπελο. Για τη δουλειά του δεν μιλούσε κανείς, την απαξίωσαν εντελώς. Άρα είναι κάποιος που έφαγε τη σφαλιάρα, σηκώθηκε, την διαχειρίστηκε και κατάφερε τώρα να είναι πάλι στο παγκόσμιο κύπελο. Και άρα από αυτόν περιμένεις να μην χάσει το μυαλό του, δεδομένου ότι είναι κάποιος που είναι ψημένος και είχε και πάνω και κάτω στην καριέρα του. Μπορεί να συνεχίσει τώρα και να προβληματίσει τους επόμενους. Η εικόνα του Μεξικό-Πολωνία, εγώ θα πω σε σχέση με την Πολωνία τουλάχιστον, ναι, την αφήνει αυτή την πιθανότητα. Δηλαδή, αν αφαιρούσαμε τα χρώματα στις εμφανίσεις, είχαμε δει τη χθεσινή εμφάνιση της Σαουδικής Αραβίας και είχαμε δει και τη χθεσινή εμφάνιση της Πολωνίας. Και λέγαμε αυτές οι δύο ομάδες που θα συναντηθούν, σε ποια δίνεις μεγαλύτερη τύχη. Λέω με βάση την απόδοση και όχι με βάση το αποτέλεσμα του αγώνα που είχαν χθες και οι δύο, μεγαλύτερη τύχη δίνω στη Σαουδική Αραβία. Είδα περισσότερα πράγματα από εκείνη και όταν αμυνόταν και όταν προσπαθούσε να επιτεθεί, λαμβάνοντας υπόψη και ποιον είχε απέναντι. Για εκείνο το παιχνίδι, για το Μεξικό-Πολωνία, θα πω ότι περίμενα περισσότερα, περίμενα μεγαλύτερη τόλμη ενδεχομένως από το Μεξικό, λιγότερο συντηρητική προσέγγιση. Αλήθεια είναι ότι ο Τάτα Μαρτίνο τρώει επίσης πολύ ξύλο στο Μεξικό, γιατί του χρεώνουν ότι έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία σκέφτεται όχι απλώς πρώτα την άμυνα, αλλά καμιά φορά αιμονικά την άμυνα και την ετοιμότητά της να μεταβεί στη φάση της άμυνας αν χάσει την μπάλα. Και άρα ότι την έχει λίγο ευνουχίσει και την έχει περιορίσει. Δεν είχα δει πολλά πράγματα από το Μεξικό πρωτού δω αυτό το παιχνίδι με την Πολωνία. Δεν τους δίνω πολύ άδικο αυτόν που τον κυνηγάνε. Περιμένω, αλλά λέω και πάλι, επειδή τις περισσότερες ομάδες στην πρώτη αγωνιστική τις βλέπουμε συντηρητικές, περιμένω να δω και το επόμενο παιχνίδι για το Μεξικό. Για την Πολωνία λέω ότι δεν... Μόνο ότι ήταν εκείνη που έφτασε πιο κοντά στον γκολ με την εκτέλεση του πέναλτι από τον Λεβαντόφσκι, δεν μπορώ να πω ότι τις δίνω μεγάλες πιθανότητες. Με βάση την πρώτη εικόνα. Προφανώς είναι η πρώτη εντύπωση και δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα και πρέπει να περιμένουμε το δεύτερο παιχνίδι, αλλά δεν ψήθηκα, να το πω έτσι απλά. Για τους Γάλλους θα πω ότι όταν είδα να βρίσκονται πίσω στο σκορ και επειδή την Αυστραλία δεν την είχα δει καθόλου, είπα κοίτα να δεις που μπορεί να ταλαιπωρηθούν πολύ. Δεν περίμενα ότι μπορεί να χάσουν βαθμό. Ακόμη και την ισοπαλία δεν περίμενα ότι μπορεί να έρθει. Αλλά όταν είδα την Γαλλία με αυτή την νοθρότητα που μπήκε στο παιχνίδι να βρίσκεται και πίσω στο σκορ, ξέρεις, πολύ εύκολα σκέφτεσαι ότι τη μεγάλη την ομάδα εκεί την καταλαβαίνει ένας εκνευρισμός και αν δεν βρει γρήγορα τον τρόπο να βγει από τη δύσκολη θέση, δηλαδή να πετύχει ένα γκολ, ότι θα ζοριστεί. Δεν τη συνέβη όμως αυτό, γιατί λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, το διαχειρίστηκε πολύ καλά και είναι πολύ καλό σημάδι, γιατί υπάρχει και μια συζήτηση στον αέρα σχετικά με το αν η Γαλλία πηγαίνει εκεί με ποδοσφαιριστές, ειδικά τους μεγάλης ηλικίας ποδοσφαιριστές, όσους τις έχουν απομείνει εκεί, να είναι και λίγο αλλού τα μυαλά τους και όχι τόσο στο Μουντιάλ. Δεν μας δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση. Το αντίθετο θα πω, ότι όσο κυλούσε το παιχνίδι καταλάβαινες ότι
ήθελαν και περισσότερα γκολ να πετύχουν και να διασκεδάσουν και να ρολάρουν όλο αυτό. Άρα ήταν πολύ καλή τελικά η εκκίνησή της. Πήρε γκολ από τον Ζιρού που έγινε και πρώτος σκόρερ της Εθνικής Γαλλίας και σε τον Ανρί, και προφανώς αυτό είναι πολύ καλό για την ψυχολογία του, δεδομένου ότι θα παίζει πολύ τώρα που δεν υπάρχει ο Μπενζεμά. Βρήκαν γκολ από τον Εμπαπέ και για εκείνον είναι σημαντικό που ξεκίνησε με γκολ. Άρα καλά μπήκε και η Γαλλία. Σήμερα έχουμε ένα σωρό παιχνίδια. Έχει ξεκινήσει η βροχή του ποδοσφαίρου. Έχουμε να δούμε την Γερμανία, έχουμε να δούμε την Ισπανία, έχουμε να δούμε το Βέλγιο. Καλά πράγματα μας περιμένουν και σήμερα. Βασίλη, να σε καλά. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Γεια χαρά. Καλό σου μεσημέρι. Να σε καλά.